Είναι με μεγάλη χαρά που υποδέχτηκα σήμερα στο γραφείο μου τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον φίλο Αβέρο Πνεοφίτου. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα τόσο που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Κύπρο, να έχω μια ενημέρωση. Επίσης, είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω σαν Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα που έχουμε τώρα στα επίγοντα, όπως είναι το θέμα του κορονοϊού. Ενημέρωσα τον Πρόεδρο ακριβώς για τους χειρισμούς που γίνονται από εμάς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα κράτη-μέλη, ότι είμαστε σε μια συντονιστική προσπάθεια με όλα τα κράτη-μέλη, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ψηλός βαθμός ετοιμότητας και προετοιμασίας για αντιμετώπιση των κρουσμάτων εφόσον παρουσιάζονται. Επίσης, τον ενημέρωσα για την αυριανή έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για τη στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική για τον καρκίνο. Και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να τον ξαναυποδεχτώ στο γραφείο μου για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Χάρηκα ιδιαίτερα την πρώτη επίσημη συνάντησή μας με την πιο στενή συνεργάτηδα μου στην Κύπρο και τώρα Κύπρια Επίτροπο, την Στέλλα την Κυριακή. Να την συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων, αλλά και να την συγχαρώ για το έργο που επιτελεί. Πέραν της αντιμετώπισης του κορονοϊού, το μεγάλο project, η μεγάλη στρατηγική για ολόκληρη την Ευρώπη είναι η καταπολέμηση του καρκίνου, όπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια στις τρεις οικογένειες ζουν αυτό τον εφιάλτη. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική δεν μπορούσε να είχε καλύτερο διαχειριστή και καλύτερο υπεύθυνο να την φέρει εις πέρας. Η Στέλλα, αγαπητή μου Στέλλα, είμαι βέβαιος για την επιτυχία. Είναι αυτό που το χρωστούμε σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία.